Γεια σας. Ονομάζομαι Καραφουλίδης Παναγιώτης, είμαι ο υπεύθυνος του τομέα γαστρονομίας EEC Delta 360 Θεσσαλονίκης. Ένα εκατό ημερών, επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά, θα τα πούμε διαδικτυακά. Και για σήμερα η συνταγή που θα κάνουμε είναι μοσχαράκι γιουβέτσι με κεφαλοτήρι στο φούρνο. Τα υλικά για τη συνταγή είναι μοσχάρι, κομμένο σε κύβους, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κανέλα μπαχάρι, ζωμό βοδινό, κρυθαράκι, κόκκινο κρασί και φυσικά κεφαλοτήρι. Πρώτα θα έχουμε κόψει ήδη το μοσχαράκι σε κύβους, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση το μοσχαράκι είναι από ελιά, είναι μέρος του ζώου μπροστά στο λαιμό, το οποίο έχει αρκετά μέσα του, δεν είναι μόνο σχεδόν ψαχνό, έχει μέσα και ίνες αλλά και λίγο κολαγόνο, που το οποίο θα μας το κάνει πιο τρυφερό και πιο νόστιμο το κομμάτι της συνταγής. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε να ψιλοκόψουμε τα κρεμμύδια μας. Για να προετοιμάσουμε όλα τα υλικά για να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε κανονικά το φαγητό μας. Το κόψιμο των κρεμμυδιών θα πρέπει να είναι μέτριο μέγεθος στο ψηλό κομμάτι του, για να μπορεί να κρατήσει, γιατί θα χρειαστεί, είναι ένα φαγητό το οποίο χρειάζεται αρκετές ώρες μαγειρέματος. Επομένως, κατά αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε ένα μέγεθος κρεμμυδιού το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στο φαγητό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του κρεμμυδιού και του σκόρδου παράλληλα ψιλοκομμένο. Ψιλοκόβουμε και το σκόρδο, αφού πρώτα το πατήσουμε για να μας διευκολύνει τη διαδικασία της τομής, να αναφέρουμε τις ποσότητες των υλικών, ότι είναι 1 κιλό μοσχάρι, 3 μικρά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό κιλό τριμμένη ντομάτα, μισό κιλό κρυθαράκι μέτριο και ζωμό γύρω στα 700 ml, το οποίο θα χρειαστούμε αρκετό για να μπορέσουμε να δέσουμε στο τέλος το ζυμαρικό μαζί με το φαγητό μας, και όπως επίσης θα χρειαστούμε και ένα ποτήρι σχεδόν κόκκινο κρασί, ένα ξύλο κανέλας και μπαχάρι γύρω στους 6 με 7 κόκκους, φυσικά ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το κεφαλοτήρι, το οποίο είναι κατά προτίμηση στο τέλος, που το οποίο θα κραντινάρουμε το φαγητό μας. Εφόσον έχουμε κόψει τώρα και το κρεμμύδι μας, πάμε να μαγειρέψουμε το φαγητό. Θα πρέπει την κατσαρόλα μας να την βάλουμε να κάψει πάρα πολύ καλά, για να μπορέσουμε να τσιγαρίσουμε σωστά το κρέας, γιατί ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία αφορά το μοσχαράκι, το κουκκινιστό στο ξεκίνημά του, είναι να θωρακιστεί γρήγορα το κρέας χωρίς να βράσει, που λέμε, και εν συνεχεία να χάσουμε τα υγρά του και στεγνώσει. Έχει κάψει η κατσαρόλα και θα βάλουμε τώρα το λάδι να κάψει για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Το λάδι που θα πρέπει να βάλουμε θα πρέπει να καλύψει, όπως βλέπετε, όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας, για να μπορέσουμε να τσιγαρίσουμε σωστά το κρέας και να μην κολλήσει. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει κάψει σωστά, παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι του κρέατος και ακουμπάμε λίγο την άκρη μέσα στην κατσαρόλα και βλέπουμε το πώς συμπεριφέρεται. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ακόμη δεν έχει δώσει θερμοκρασίες που θέλουμε, θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να συνεχίσουμε το μαγείρεμά μας. Βλέπετε ότι λόγω της διαστολής του μετάλλου, ήδη το λάδι έχει αρχίσει να πηγαίνει προς τα πλάγια, γιατί σηκώνεται η κατσαρόλα, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε κάψει στο σημείο που θέλουμε, και αρχίζουμε και βάζουμε τα κομμάτια ένα-ένα στην κατσαρόλα μας για να πάρουν το χρώμα. Σημαντικό είναι να τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας το κρέας μας, για να μπορέσει να τσιγαριστεί, όπως είπαμε, σωστά. Τώρα, ένα από τα επίσης σημαντικά στοιχεία στο μοσχαράκι το κοκκινιστό είναι ότι δεν θα πρέπει να ανακατεύουμε κατευθείαν το κρέας εφόσον το έχουμε βάλει. Όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει να θωρακιστεί σωστά, επομένως χρειάζεται υπομονή και χρόνο. Ένα φαγητό το οποίο απαιτεί χρόνο για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα το επιθυμητό και να είναι και βέβαια νόστιμο. Επομένως, θα τα αφήσουμε την κατσαρόλα μας αυτή τη στιγμή μαζί με το κρέας
να πιάσει καλά τη θωράκιση, το χρώμα του, το κρέας του, για να μπορέσουμε συνεχεία να τα ανακατέψουμε για να μπορέσει να θωρακιστεί και η άλλη επιφάνεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυρνάμε το κρέας. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχω την πολυτέλεια του χρόνου, θα το γυρίσω ένα-ένα με τη λαβίδα μας. Σαφέστατα, όταν μαγειρεύουμε σε έναν μεγάλο επαγγελματικό χώρο, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα ανακατέψουμε με κουτάλα. Εκεί πέρα, βέβαια, έχουμε πιο δυνατές θερμοκρασίες για να μπορέσει να συμπεριφερθεί το κρέας όπως θέλουμε. Άρα, γυρνάμε σιγά-σιγά ένα-ένα το κρέας. Βλέπετε ότι έχει πάρει χρώμα, για να πάρει και από την άλλη τη μεριά τη σωστή θωράκιση που χρειαζόμαστε. Θέλει προσοχή στο γύρισμα, γιατί επειδή βγαίνουν τα υγρά του κρέατος, πιτσιλάνε αρκετά, επομένως υπάρχει κίνδυνος να πέσουν πάνω μας. Επομένως απαιτεί και σε αυτό προσοχή μεγάλη. Όταν λέμε την έννοια θωρακίζεται, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τσιγαριστεί. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε μία κρούστα, έτσι ώστε να μπορούν τα υγρά να μείνουν μέσα στο κρέας. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο ακόμα και εν συνεχεία θα ρίξουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Τώρα θα προσθέσουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, το οποίο όπως βλέπετε είναι όλα μαζί. Και το ανακατεύουμε έτσι ώστε να πάει σε όλα τα μέρη της κατσαρόλας το κρεμμύδι, για να μπορέσει να μαγειρευτεί ομοιόμορφα. Δεν θέλουμε το κρεμμύδι σε διάφορα σημεία να είναι άψιστο και σε άλλο σημείο να είναι ψημένο. Αυτό είναι κακό, γιατί πολύ απλά θα βγει βαρύ το φαγητό και θα είναι δύσβευτο το κρεμμύδι. Σκοπός είναι το κρεμμύδι να πάει σε όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας, για να μπορέσει να μαγειρευτεί εξίσου το ίδιο όπως και το μοσχάρι. Τώρα τα αφήνουμε να τσιγαριστεί και το κρεμμύδι μας και στη συνεχεία θα σβήσουμε μαζί με κρασί. Τώρα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και το μοσχάρι έχουν σοταριστεί αρκετά. Έχουν πάρει το χρώμα το οποίο θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι, όπως είπαμε, απλά αχνισμένα. Απλά να έχουν αρκετά σοταριστεί για να γυαλίσουν, για να κρατήσουν. Στο επόμενο βήμα, μάλλον, θα ρίξουμε το κόκκινο το κρασί, το οποίο είναι πάντα ξηρό, βέβαια. Με απότερο σκοπό να πάρει από το κρασί τα αρώματα. Και επίσης τώρα θα τα αφήσουμε να ρεντουίρει, δηλαδή να μειωθεί όλο το σώμα του κρασιού, για να μπορέσουμε συνεχεία να συνεχίσουμε το μαγείρεμά μας, όπου θα προσθέσουμε τριμμένη ντομάτα, ζωμό βοδινό και τα μπαχαρικά μας. Λοιπόν, έχει τραβήξει το κρασί του, έχει μειωθεί αρκετά και θα προσθέσουμε τώρα ντομάτα τριμμένη, όπως σας έλεγα. Και ζωμό βοδινό. Θα πρέπει ο ζωμός μαζί με τη σάλτσα την ντομάτα να μπορούν να καλύψουν εκτός από την επιφάνεια του κρέατος και ένα δάχτυλο λίγο παραπάνω. Γιατί πολύ απλά όλο το μαγείρεμά του θα συνεχιστεί μέσα στο φούρνο και θέλουμε να έχει αρκετά υγρά, γιατί εν συνεχεία θα χρησιμοποιήσουμε και το ζυμαρικό μας, το οποίο και εκείνο απαιτεί την αντίστοιχη ποσότητα υγρών του. Προσθέτουμε αλάτι κοντά στις 2 πρέζες, πιπέρι η ένταση που δίνουμε αυτή τη στιγμή γευστικά είναι αρκετά πιο δυνατή από όσο θα χρειαζότανε. Το λόγο αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε εν συνεχεία μαζί με το ζυμαρικό να τραβήξει από την αλμύρα, αν θέλετε, και τα μπαχαρικά τα οποία θα προσθέσουμε μέσα στο φαγητό, για να έρθει μετά και να εξισορροπήσει γευστικά. Αν δεν είχαμε ζυμαρικό, προσθήκη ζυμαρικού μέσα στο φαγητό μας, δεν θα βάζαμε τόσο μεγάλη ποσότητα καρικευμάτων. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και περιμένουμε να πάρει μία βράση, έτσι ώστε μετά να το σκεπάσουμε μαζί με λαδόκολλα, καπάκι και να το βάλουμε στο φούρνο για μία μισή ώρα περίπου στους 180 με 190 βαθμούς. Όσο μπαίνουμε στη δικασία να πάρει βράση το φαγητό μας για να ξεκινήσει, θα σας δείξω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα στρόγγυλο καπάκι από λαδόκολλα. Το διπλώνουμε
ένα φύλλο λαδόκολας, το διπλώνουμε στη μέση και εν συνεχεία το ξαναδιπλώνουμε για να δημιουργηθεί ένα τετράγωνο σχήμα από την άκρη έως την άκρη. Εν συνεχεία παίρνουμε τη μία μεριά, το ένα τρίγωνο, το φυσικό τρίγωνο του τετραγώνου προς το άλλο, το διπλώνουμε δηλαδή προς τα πάνω και εν συνεχεία επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία δημιουργώντας όπως παλιά κάποτε κάναμε τις αίτες. Βάζουμε την κορυφή της λαδόκολας στο κέντρο του κύκλου της κατσαρόλας μας και εν συνεχεία κρατάμε με το δάχτυλό μας το σημείο το οποίο τερματίζει ο κύκλος. Το διπλώνουμε εδώ πέρα τη λαδόκολά μας και εν συνεχεία με ένα μαχαίρι σκίζουμε, κάνουμε μία τομή πάνω στη λαδόκολα και αφαιρούμε αυτό. Κρατάμε μόνο το τριγωνικό πεδίο, το οποίο όταν το ξεδιπλώσουμε δημιουργείται ένα στρόγγυλο καπάκι λαδόκολας. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την υγρασία του φαγητού μας. Βγάζουμε τη λαδόκολα προσεκτικά για να μην καούμε κιόλας. Όπως θα δείτε υπάρχουν ακόμη υγρά τα οποία είναι αρκετά ελαφρώς δεμένα. Θα βάλουμε τώρα το κρυθαράκι μέσα και θα υπολογίσουμε εν συνεχεία. Θα πρέπει να υπολογίζετε ότι τα υγρά του φαγητού σε σχέση με το ζυμαρικό θα πρέπει να είναι 1 προς 2,5 σχεδόν για να μπορέσει να δέσει σωστά. Επομένως, σε πρώτη φάση θα ρίξουμε το κρυθαράκι μας και θα δούμε αν χρειάζεται παραπάνω υγρά, που μάλλον θα χρειαστεί στην προηγουμένη περίπτωση. Προσθέσουμε λίγο ακόμη. Και τώρα θα προσθέσουμε λίγο ζωμό επιπλέον συμπληρωματικός, που θα το χρειαστεί, θα το έχει. Το ξανασκεπάζουμε. Και το βάζουμε στο φούρνο. Τώρα, όσο θα είναι στο φούρνο, θα πρέπει συνεχώς να το ανακατεύουμε για να μην κολλάει το κρυθαράκι μας πουθενά. Επομένως, ανά 2-3 λεπτά θα πρέπει να βάζουμε με μία σπάτουλα να αναδεύουμε το φαγητό μας για να μην κολλήσει και λασπώσει το φαγητό. Βάζουμε το φαγητό ξανά πάλι στο φούρνο και συνεχίζουμε διαδικασία για περίπου άλλα 10 λεπτά ώστε να τραβήξει το ζυμαρικό μας. Δείτε κιόλας πως έχουν ενσωματωθεί όλα τα υλικά. Δεν θέλει πάρα πολύ ανακάτεμα όταν το βγάζουμε από το φούρνο για να μην σπάσει το κρυθαράκι. Όπως βλέπετε όλα τα υλικά έχουν δέσει. Τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι του σερβιρίσματος, θα σας δείξω έναν τρόπο σερβιρίσματος ο οποίος είναι που πρέπει να γκραντινάρουμε το φαγητό μας μαζί με κεφαλοτήρι και να μπορέσει να πάρει έτσι, αν θέλετε, και μια ωραία κρούστα από πάνω. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου ένα πύλινο το οποίο θα σερβίρουμε μέσα το φαγητό. Βλέπετε πόσο ωραία έχει δέσει. Και τώρα
ρίξουμε από πάνω κεφαλοτήρι τριμμένο. Και θα το βάλουμε στο φούρνο να γρατιναριστεί. Ο χρόνος πάντα εξαρτάται από το φούρνο και το κατά πόσο θέλουμε να πάρει χρώμα. Είμαστε έτοιμοι. Το γκραντινάραμε βέβαια σύμφωνα με τη δικιά μου την άποψη. Το γκραντινάρισμα είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι και θέμα αισθητικής και υφής. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι έτοιμο. Για πάμε να το δούμε. Έχει λιώσει αρκετά, έχει πάρει την γεύση που πρέπει. Μοσχαράκι, γιουβέτσι, στο φούρνο με κεφαλοτήρι.